Καλησπέρα πρόεδρε. Καλησπέρα σας κυρία Καμελαδά, καλησπέρα στους ακροατές μας. Τι κάνετε, πώς είστε, τι γίνεται στην Πιερία, στην Κατερίνη? Ξέρω πολύ καλά ότι δυστυχώς η κρίση της πανδημίας έχει πιάσει όλες τις περιοχές. Φαντάζομαι ότι δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστη την περιοχή σας. Και θέλω να μου πείτε και τι ενέργειες έχετε κάνει εσείς, γιατί ξέρω ότι πήρατε πρωτοβουλία άμεσα για να ενισχύσετε όλη την τοπική αγορά και κοινωνία. Όπως είπατε κυρία Σαμολαδά, δυστυχώς η Πιερία δεν εξαιρείται από αυτό το... από αυτό το τσουνάμι, να το πούμε έτσι, το οποίο αγωνιζόμαστε όλοι, όχι για να κάνουμε ένα καλοκαίρι όπως ήταν το περσινό, αυτό δεν μπορεί να γίνει σε καμία περίπτωση. Απλώς λιγάκι να μπορούμε όσο μπορούμε να ελαφρύνουμε το βάρος ιδιαίτερα των επιχειρήσεων, των ξενοδοχείων, των οικιαζομένων δωματίων της εστίασης, που από την πτώση της επισκεψιμότητας, και αναφέρομαι στο τουριστικό πρόεδρο, στους τουρίστες που έρχονται στην περιοχή μας. Γιατί όπως γνωρίζετε, ο κορονοϊός δεν ήταν μόνο στην Αθήνα, δεν ήταν μόνο σε πόλεις της χώρας μας, ήταν και στην Πιερία. Φυσικά βέβαια η Πιερία είναι με μηδανικά κρούσματα, αλλά όμως η Πιερία δέχεται κόσμο ιδιαίτερα από τα Βαλκάνια, το οποίο και εσείς από την εμπειρία που έχετε το ξέρετε καλύτερα από εμάς. Έτσι λοιπόν κλείσανε τα σύνορα για την Σερβία. Mm-hmm. Η Πιερία από τη Σερβία είχε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και ξέρετε, για να το καταφέρει αυτό και από όλες τις πολλές χώρες, όπως ήταν η Ρουμανία, όπως ήταν η Πολωνία, όπως είναι και άλλες χώρες. Και από τη Ρωσία δεν είχατε αρκετά, επισκέπτες. Και από Ρωσία και έχουμε. Αυτό λοιπόν έγινε με πολύ μεγάλες προσπάθειες, με έξοδα, διαφημιστικές, των επιμελητηρίου, προσωπικό κόπο δικό σας και των μελών σας του ΔΣ, να κάνετε γνωστή την Πιερία σε όλες αυτούς στο εξωτερικό. Αυτό λοιπόν, ναι, λόγω του κορονοϊού ξέρετε ότι είμαστε σε πολύ δύσκολη θέση. Αν θα επισκεφτείτε τις παραλιακές ακτές και επισκεφτείτε τους επαγγελματίες αλλά και τους ιδιοκτήτες των οικιαζομένων δωματίων και ξενοδοχείων, ειλικρινά θα φύγετε πάρα πολύ προβληματισμένοι. Δηλαδή είναι μέσα στην αγωνία οι άνθρωποι, μέσα στη στεναχώρια, τρέχουν υποχρεώσεις, τρέχουν οι δανεισμοί, το προσωπικό ξέρετε που έχουν, το έχουν χρόνια. Είναι πολύ δύσκολο να πεις το προσωπικό σου ότι φέτος από τα 60 άτομα, παράδειγμα ένα ξενοδοχείο που έχει προσωπικό, θα πρέπει να πάρω τα 20. Όλα λοιπόν αυτά λοιπόν μας έχουν προβληματίσει. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε να κάνουμε μια διαφημιστική μέσω διαδικτύου διαφήμιση, διαδικτυακή, στοχευμένη στον εσωτερικό τουρισμό. Όπως προανέφερα, δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε όλο αυτό το ποσοστό, το οποίο δεν θα έχουμε από άλλες χώρες. Αλλά τουλάχιστον να μπορέσουμε να γιατί η Πιερία είναι ένας τόπος ο οποίος μπορεί να φιλοξενήσει και από την Ελλάδα, και έρχονται βέβαια από άλλες πόλεις, αλλά πιστεύω ότι μπορούν πολύ περισσότεροι να έρθουν αν αναδείξουμε τις ακτές μας, αν κάνουμε την προσπάθειά μας να αναδείξουμε όλο αυτό το πλούτο που έχουμε. Γιατί δεν έχετε... και... Μπράβο, αυτό ήθελα να πω πρόεδρε. Δεν είναι ότι έχετε μόνο άμμο, θάλασσα και παραλίες. Και βέβαια. Υπάρχουν παραδοσιακοί οικισμοί, υπάρχει πλούσια αρχαιολογία, υπάρχει... Τι μπορείτε να φανταστείτε, τα πάντα υπάρχουν εδώ. Συνδυάζεται απόλυτα αυτό που λέμε βουνό και θάλασσα. Ακριβώς. Και είναι η μόνη περιοχή, κυρία Σαμολαδά, η οποία είναι 80 χιλιόμετρα ακτές. Και θέλω λίγο να τονίσω σε αυτό το σημείο ότι δεν είναι 80 χιλιόμετρα που τις βλέπουμε από ένα βράχο. Είναι όλες προσβάσιμες παραλίες. Άρα έχει πολλές επιλογές ένας επισκέπτης. Να πάει στο Πεντάστερο, να κάνει, να παραθερήσει με πιο πολλά χρήματα, μπορεί να πάει όμως και σε ένα τετράστερο, μπορεί να πάει στο τριών αστέρων, αλλά μπορεί να πάει και σε ένα νοικιαζόμενο δωμάτιο, τα οποία ειλικρινά πιστέψτε με, δεν υπάρχουν από τα νοικιαζόμενα δωμάτια κανένα που δεν είναι ανακαινισμένο. Ήτησε πάρα πολύ το ΕΣΠΑ όλα αυτά τα χρόνια, τα έχουν ανακαινήσει, φυσικά οι άνθρωποι είναι μέσα στις υποχρεώσεις, μπορεί να περάσει πάρα πολύ καλά στην Πιερία. Αυτό προσπαθούμε. Προσπαθούμε μέσα από μια διαδικτυακή διαφήμιση να μπορούμε να φέρουμε εσωτερικό
εσωτερικό κόσμο, mm-hmm. από τη χώρα. Ναι, και αξίζει, αξίζει. Είναι, η Πιερία αξίζει. Είναι τόσο κοντά μας. Ίσως είχαμε συνηθίσει να πηγαίνουμε από την πλευρά της Χαλκιδικής. Φέτος είναι ευκαιρία να επισκεφτούμε και τις δύο περιοχές. Ακριβώς, εμείς θα χαρούμε πολύ. Εγώ δεν θα πω να πάμε μόνο στη Χαλκιδική ή μόνο στην Κατερίνη, στην Πιερία. Εγώ θα πω να πάμε και στα δύο. Έτσι, και να πάρουμε δύο, τα παιδιά μας και να περπατήσουμε και σε αυτές τις περιοχές. Ακριβώς, να γνωρίσουμε και τον τόπο μας, ναι. να γνωρίσουμε τη φύση, να επισκεφτούμε τον Όλυμπο, να δούμε αυτό τη μαγεία που υπάρχει. Έτσι. Αυτή τη μοναδικότητα. Στην Πιερία έχετε μοναδικότητες και πολύ καλά κάνετε, Πρόεδρε, και συγχαρητήρια και πάλι για την πρωτοβουλία που έχετε πάρει να αναδείξετε αυτές τις μοναδικότητες που έχετε. Τώρα... Φυσικά βέβαια δεν αρκεί να το κάνεις μία χρονιά αυτό. Εμείς έχουμε πάρει απόφαση ότι κάθε χρόνο άλλοι διαφημιστικοί θα κάνουμε για το καλοκαίρι, άλλο θα κάνουμε για το χειμώνα. Τουλάχιστον για μία πενταετία πρέπει να το συνεχίσουμε. Γιατί ξέρετε, το να κάνεις διαφήμιση και να κάνεις, ας πούμε, για 1-2 μήνες, αυτό νομίζω ότι δεν έχει τα αποτελέσματα που θα ήθελες. Τον πρώτο χρόνο μπορεί να έχει λίγα, τον δεύτερο χρόνο περισσότερα, τον τρίτο χρόνο ακόμα περισσότερα. Τα ξέρετε εξάλλου ότι από τη διαφήμιση δεν έχει χάσει κανείς. Εγώ λέω πάντα, αν η Coca-Cola σταματήσει τη διαφήμισή της ένα χρόνο, θα ξεχαστεί. Γενικώς όποιος δεν είναι στην επικαιρότητα ξεχνιέται. Φταίει και λίγο η κοντή μνήμη μας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Εσείς που έχετε τη δυνατότητα στην περιοχή σας, στην Πιερία, να έχετε πραγματικά τουρισμό 12 μήνες το χρόνο, θα πρέπει ανάλογα με την περίοδο να μας υπενθυμίζετε και τι μπορούμε να κάνουμε κάθε εποχή του χρόνου. Και σας ευχαριστώ που το λέτε και σας ευχαριστώ που βλέπετε την Πιερία με συμπάθεια, και αυτό νομίζω θα μας δώσει το δικαίωμα να εκμεταλλευτούμε την αγάπη σας για τον τόπο μας. Οπότε λοιπόν θα... Εξάλλου ο δρόμος είναι τώρα μια ευθεία, είναι τόσο καλός. 45 λεπτά είναι από το κέντρο της Θεσσαλονίκης για να φτάσετε στις ακτές της Πιερίας. Αυτό λοιπόν να το πούμε λίγο. Ναι. 45 λεπτά και 3 ώρες. Και 50 λεπτά είναι από την Ομόνια μέχρι τις ακτές της Πιερίας. Θέλετε να φέρουμε και τους φίλους μας, τους Αθηναίους δηλαδή, στην Πιερία? Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Ευχαρίστως. Ναι, αυτό το επιδιώκουμε. Δεν επιδιώκουμε μόνο να φέρουμε κόσμο από κάποια συγκεκριμένη από Αθήνα. Ναι, αστειεύομαι, Πρόεδρε. Εννοείται. Γιατί ας μην ξεχνάμε, κυρία Σεμολαδά, ότι η Ελλάδα πλέον, με τα εκατομμύρια που έχει, τα περισσότερα είναι στην Αθήνα. Σωστό. Αλλά κοιτάξτε, τώρα πέρα από την πλάκα, η Πιερία βρίσκεται σε ένα σημείο τέτοιο που το οδικό δίκτυο βοηθάει απολύτως και δεν επιτρέπει καμία δικαιολογία για να μην την επισκεφθείς. Κοιτάξτε να σας πω κάτι, όχι μόνο βοηθάει, αλλά θα σας πω το εξής. Θα μπείτε στο αυτοκίνητο για να δείτε την Πιερία και δεν θα υδρώσετε καθόλου, όσο ζέστη και να έχει. Δηλαδή δύσκολα θα βρείτε ένα μποτιλιάρισμα, διότι είναι το οδικό δίκτυο, ναι. τέτοιο που το ξέρετε, που δεν έχει κανένα πρόβλημα. Θα έχετε ένα σταμάτημα σε διόδια. Αυτό είναι. Εντάξει, τίποτα περισσότερο. Που μπορούμε να το κάνουμε και για ξεμούδιασμα. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, τώρα θέλω να μου πείτε, κλείνοντας, τι σας μεταφέρουν και τι ενέργειες σκοπεύετε επιπλέον να κάνετε, γιατί ξέρω ότι οι δραστηριότητες σας και οι πρωτοβουλίες σας δεν περιορίζονται μόνο στο να κάνετε γνωστές τις ομορφιές της Πιερίας, αλλά πιέζετε κιόλας για να στηριχθούν όλα τα μέλη του επιμελητηρίου σας. Εμείς κάθε χρόνο, κυρία Σαμολαδά, κάνουμε μία έκθεση, μία εμποροβιοτεχνική, που πλέον είναι κεντρικής Μακεδονίας, δηλαδή είναι μετά τη ΔΕΘ, ναι. στην κεντρική Μακεδονία. Η αλήθεια είναι ότι φέτος προβληματιζόμαστε. Έχουμε μιλήσει και έχουμε κάνει ερωτηματολόγιο με όλους τους εκθέτες και με τις 200 και επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην έκθεση. Ένα 60% θέλει να γίνει η έκθεση. Το υπόλοιπο το ποσοστό προβληματίζεται στο γεγονός για τους... Ποια θα είναι τα μέτρα. Τα μέτρα τα οποία και έχουν αποφασίσει προχθές και μας είπε στο επιμελητήριο τι θα εφαρμοστούν και πώς θα γίνουν αυτές οι εκθέσεις. Όταν λοιπόν σε εμείς ένα περίπτερο μέσα, 15 τετραγωνικό να είναι, στα 15 τετραγωνικά δικαιολογεί να είναι ένα άτομο. Αυτό λοιπόν
και μόνο του δυσκολεύει τώρα το να πάρεις μία απόφαση να κάνεις την έκθεση για φέτος. Την κάνουμε κάθε τέλη Σεπτεμβρίου. Ναι. Είναι ένα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που... Απρόβλεπτο. Απρόβλεπτο. Δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Μπορώ να πω ότι και με όλα αυτά που ακούμε, ξέρετε, κάποια κρούσματα που έχουμε, όλα αυτά, μας κυριαρχεί ένας φόβος. Γιατί ξέρετε, πάνω απ' όλα είναι η υγεία. Πρέπει να προστατέψουμε την υγεία, πάνω απ' όλα, τον ίδιο μας τον εαυτό, τους ανθρώπους, τους φίλους μας και όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο, έτσι. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι δεν ξέρουμε και δεν έχουμε αποφασίσει. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα στο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσουμε τελικά αν γίνει ναι ή όχι. Ναι. Έχουμε ένα άλλο θέμα το οποίο δεν είναι μόνο αυτό. Εμείς, κυρία Σαμολαδά, προσπαθούμε να δικαιώσουμε, να αναγνωρίσουμε, να επιβραβεύσουμε τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι μέσα στην κρίση της δεκαετίας πέρασαν δύσκολα, άντεξαν και όχι μόνο άντεξαν, μπήκαν σε καινοτομία, κάνανε καινοτομία σε πράξη, στην πράξη, κάνανε επεκτάσεις, επεκτάθηκαν αυτές οι επιχειρήσεις, αυξήσαν το προσωπικό τους. Αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους, τους συναδέλφους, τους επιχειρηματίες όλους, στις 12 Σεπτεμβρίου τους επιβραβεύουμε. Θέλουμε λοιπόν να τους επιβραβεύσουμε, να τους τιμήσουμε, να τους αναγνωρίσουμε. Και έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε, αλλά και για αυτούς είναι και μια ηθική ικανοποίηση, ξέρετε, όταν το επιμελητήριο που τους εκπροσωπεί τους αναγνωρίζει. Έτσι είναι. Έτσι, ακριβώς έτσι είναι. Είναι κάτι το οποίο δεν αμείβεται. Αυτή η επιβράβευση της αναγνώρισης δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα άλλο. Και θα χαρούμε πολύ να έρθετε. Θα χαρούμε πολύ να έρθετε. Να είμαστε καλά όλοι μέχρι τότε. Και βέβαια θα τα ξαναπούμε και εδώ στο ραδιόφωνο, στο Real FM 107,1. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Βέβαια, φέτος, από την ώρα που έγινε ο κορονοϊός, η σχολή του επιμελητηρίου πλέον σταμάτησε να λειτουργεί. Είπαμε να λειτουργήσει τώρα, θα το κάνουμε διαδικτυακή εκπαίδευση σε θέματα που τους ενδιαφέρουν, γιατί ξέρετε, όσα πολλά γνωρίζει ο επιχειρηματίας στην περίοδο που ζούμε, είναι εφόδια, είναι όπλα να μπορεί να αντιμετωπίσει όλα αυτά που έχουμε μπροστά μας. Ναι. Μου στέλνουν και μηνύματα ακροατές που μας ακούνε. Ο Παύλος μου λέει ότι τα χαιρετίσματα σας στέλνει, καλή δύναμη στο έργο σας, ναι. Και λέει ότι κάνετε πολύ μεγάλο αγώνα. Να, κοιτάξτε, εγώ τι να πω, να μιλάνε οι ακροατές. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ, καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.